Εδώ στον Αρμαίο, κύριε Επαρχέ, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, Κυριακή πρωί μετά την εκκλησιασμό μας στην Υπαπαντή Εκκλησία του νησιού μας. Μια συγκινητική πραγματικά ημέρα, γιατί είχαμε και μια χειροτονία ενός νέου ανθρώπου και έτσι πολύ ωραία. Και την ευκαιρία να συγχαρώ τον νέο μας διάκονο, τον Μάριο τον Μίχα. Mm-hmm. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή του Σεβασμιότατου. Και μετά από όλα αυτά βρεθήκαμε και στο Μασούρι για να γνωρίσουν οι επισκέπτες μας ο βουλευτής Ευρώ ο κύριος Δημοσχάκης, ο πρώην αρχηγός Ελλάς, mm-hmm. ο δήμαρχος και τη δήμαρχος της Αμαθράκης, να δουν τα τοπία και τους χώρους όπου γίνεται η αναρρίχηση. Η αναρρίχησή μας είναι γνωστή παγκοσμίως και έτσι ζήτησαν να δουν και να μάθουν κάποια πράγματα για τα αναρχητικά μας παιδεία. Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Έχουμε εκπροσώπους του Εύρου και νιώθουμε ότι σήμερα δημιουργείται μια ένωση των εσχατιών του Εύρου και του Δωδεκανήσου. Και έτσι με αυτά εδώ νομίζω ότι και οι καλεσμένοι μας θα δουν κάποια πράγματα και εμείς νιώθουμε έτσι κάπως ενωμένοι. Ενωμένη με την υπόλοιπη Ελλάδα και με την εσχατιά της χώρας μας στον Εύρο. Ωραία. Βέβαια να θυμίσουμε ότι δεν έγινε χθες η σύσκεψη που προβλεπόταν λόγω μη προσγείωσης του αεροσκάφους. Όμως χαιρόμαστε που σήμερα είναι εδώ και έτσι μπορούν να υποθούν κάποια πράγματα αλλά και να δουν τα σχετικά. Το βράδυ μαζί είπαμε αρκετά πράγματα. Ωραία. Θα δουν και τώρα κάποια πράγματα και αυτά θα επαναληφθούν. Δεν είναι για μια φορά. Ήδη έχουμε λάβει πρόσκληση από τον Δήμαρχο της Αμαθράκης να επισκεφτούμε τη Αμαθράκη. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτές οι ανταλλαγές είναι που δημιουργούν και το τόξο έτσι, ενότητας πολύ ωραία. Που πρέπει να υπάρχει στην υπαρκτόριο περιοχή μας. Έχουμε εδώ την χαρά να φιλοξενούμε τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Κόνσολα, τον βουλευτή Εύρου, τον κύριο Δημοσχάκη, τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης, τον κύριο Γαλατούμο, τον αντιδήμαρχό του. Ήρθαν εδώ να δουν από κοντά την περιοχή που εμείς έχουμε αναπτύξει, την αναρρίχηση. Πολύ ωραία. Στα πλαίσια του δικτύου που μπορεί να φτιαχτεί, γιατί όταν δημιουργούνται δίκτυα υπάρχει όφελος για όλους, για όλες τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα τους φιλοξενούμε εδώ. Μας κάλεσαν να πάμε και εμείς σε Αμοθράκη, γιατί έχουν και εκεί τα δικά τους. Βέβαια. Και γενιάζεται μια συνεργασία άλλου επίπεδου. Πολύ ωραία. Σημαντική. Είναι καιρός δηλαδή να ανοίξουμε την αγορά και τις επαφές μας, γιατί αυτό δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για ανάπτυξη συνολικά. Εμείς εδώ τους δεχθήκαμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Τώρα ήρθαν εδώ να δουν τα αναρχητικά μας παιδεία. Θα ανταλλάξουμε απόψεις και εν πάση περιπτώσει η ζωή συνεχίζεται. Βλέπω και τον κύριο Χατζησμάλη, βλέπω την ομάδα διάσωσης. Ναι, έτσι είναι εδώ πίσω σας. Τους κάλεσα ακριβώς για να ακούσουν πιθανές συνολικά έτσι όλη την εικόνα. Ερωτήσεις από τον συνάδελφο της Αμοθράκης, από τον κύριο Δημοσχάκη. Πάμε παρακάτω. Ωραία, εγώ να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θα τα πούμε βέβαια μετά το τέλος, όταν πια θα έχουμε τα συμπεράσματα όλων αυτών. Ασφαλώς. Είναι ένα ταξίδι που το έχουμε σχεδιάσει έγκαιρα, πολύ νωρίς, στο Υπουργείο Τουρισμού με τον κύριο Δημοσχάκη και στη συνέχεια με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, κυρίως όμως με τον Δήμαρχο Καλύμνου και τον Έπαρχο Καλύμνου στη συνέχεια, προετοιμάζουμε ένα μεγάλο project που σχετίζεται με τον αναρρυχητικό τουρισμό. Η Καλύμνος είναι πρώτος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός στην αναρρίχηση. Και θέλω από αυτό το βήμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους που χρόνια τώρα έχουν δουλέψει σκληρά για να αναδείξουν αυτό το κάλος, το φυσικό αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας και της Καλύμνου. Τους ανθρώπους που χρόνια τώρα έχουν δημιουργήσει τα ορειβατικά πεδία και έχουν κάνει ένα θέλγυθρο την Καλύμνο και έρχονται από όλο τον κόσμο, τα μήκη και τα πλάτη της γης για την αναρρίχηση. Εκφράζω λοιπόν ευχαριστήσεις και ευγνωμοσύνη και στους διασώστες μας και στους επαγγελματίες προπονητές αλλά και στο σύνολο των ανθρώπων, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και κυβερνητικές δομές που σχετίζονται με αυτό. Και θέλω να θυμίσω τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να έρθει στην Καλύμνο και μαζί με τον Δήμαρχο και τους Καλυμνιούς
να ανακηρύξουν την Κάλυμνο ως ένα από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας για τον αναρχητικό τουρισμό και να γίνει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αναρρίχησης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Το δεύτερο είναι ότι ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού θα προωθήσει, θα προβάλλει αυτή την προοπτική της χώρας, της Καλύμνου και από σήμερα και της Αμοθράκης, προκειμένου η χώρα να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τη γειτονιά μας αλλά και την υπόλοιπη Ιφίλιο ό,τι αφορά την αναρρίχηση. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι αποφασίσαμε με τη συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού, ο κύριος Δημοσχάκης, εγώ, ο Δήμαρχος, ο Έπαρχος, ο Δήμαρχος της Αμοθράκης και ο Αντιδήμαρχος που είναι μαζί μας, δημιουργούμε το δίκτυο πόλεων με αναρρυχητικό προορισμό. Είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το σημαντικό στοιχείο αυτή την ώρα είναι να διαπιστώσουμε ότι το τουριστικό προϊόν μεταβάλλεται. Και επειδή μεταβάλλεται, μπορούμε να δώσουμε πρόσθετη υπεραξία σε αυτό την επόμενη μέρα μετά την πανδημία, ότι κατάδυση και ορειβασία και αναρρίχηση είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικό στο βαλάντιο των επιχειρηματιών, των εργαζομένων και των επαγγελματιών εισόδημα τα επόμενα χρόνια. Μπορούμε όλοι μαζί να καταφέρουμε, δεν περισσεύει κανείς. Και θέλω επίσης σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι αποφασίσαμε ότι θα πάμε και στην Σαμοθράκη. Ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος έχουν αποφασίσει να αδελφοποιήσουν και το όραμα Δημοσχάκη και των ανθρώπων του Αιγαίου, Εύρου και Αιγαίου, το τόξο δηλαδή Θράκη Αιγαίο, γίνεται πραγματικότητα και νομίζω ότι προχωράμε όλοι μαζί γιατί αξίζουμε καλύτερες μέρες στον τουρισμό. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς για όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Δημοσχάκη. Φυσικά πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ την άριστη φιλοξενία τον κύριο Δήμαρχο μαζί με τον κύριο Έπαρχο και όλους τους τοπικούς φορείς. Μας υποδέχτηκαν από χθες το βράδυ. Μπορώ να πω, αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου, δεν έχω φύγει ούτε ένα λεπτό από τη Σαμοθράκη. Και φυσικά μένει ανοιχτή η πρόσκληση και το κάλεσμα στον Δήμαρχο. Θέλουμε να προχωρήσουμε αυτή τη σχέση, να την πάμε λίγο σε πιο επίσημο, ας το πούμε, ρόλο, να γίνει μια αδελφοποίηση των δύο νησιών. Είμαστε δύο νησιά τα οποία νομίζω φυλάμε θερμοπύλες ο καθένας από τη δική του γεωγραφική θέση. Οφείλει η πολιτεία να προσέξει αυτά τα δύο νησιά, το κάνει, μας δίνει ίσες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι από τώρα και στο εξής και με τη συμβολή του κυρίου Υφυπουργού και του κυρίου βουλευτή μας από εδώ, του νομού Εύρου, του κύριου Δημοσχάκη, ότι θα πάμε ακόμα ένα κομμάτι παραπάνω. Ο αναρχητικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο έχει εκτινάξει την περιοχή σας στα ύψη, το παρακολουθούμε κι εμείς. Από χρόνια έπρεπε να έχει γίνει αυτή η προσπάθεια. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Χθες ξεκίνησε να γίνει φύτευση αυτού του σπόρου που λέγεται αναρρίχηση. Εγώ εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες και την παραμικρή ευκαιρία που θα μου δοθεί. Είναι μια ευκαιρία, όχι μικρή, τεράστια, να αναδείξουμε κι εμείς τις φυσικές ομορφιές του νησιού μας. Εμείς βέβαια έχει μια άλλη διαμορφία το νησί. Μπορούμε να δείξουμε και τους καταράκτες μαζί με το πράσινο και την αναρρίχηση, να τα συνδυάσουμε και τα τρία αυτά. Ο καθένας εκμεταλλεύεται αυτά που έχει στον τόπο του. Βέβαια. Θεωρώ ότι σε αυτή την κρίσιμη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, πρέπει να αξιοποιούμε ο καθένας αυτό που έχει στον τόπο του και μπορεί να πουλήσει, το προϊόν που μπορεί να πουλήσει. Συμφωνώ με τον κύριο Κόνσουλα ότι αλλάζουν οι συνθήκες. Κάποτε ο τουρισμός πουλούσε κάτι άλλο, πουλούσε παραλία, πουλούσε ήλιο. Αυτό το βρίσκει σε πολλά νησιά. Αυτά όμως που βλέπω εδώ δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού. Είναι αναλυτικές μορφές τώρα. Είναι λοιπόν, εμείς ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε κάτι άλλο. Αποκοινούμε τον κύριο Δήμαρχο εδώ. Θα έρθει πολύ σύντομα στο νησί μια αποστολή από εδώ, από την Κάλυμνο. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στα δημοτικά μας συμβούλια και μέσω της πολιτείας την αδελφοποίηση των δύο νησιών. Και ό,τι μπορέσουμε μετά από κοινού για να κάνουμε, θεωρώ ότι θα έχει ένα άριστο αποτέλεσμα και για τους δυο μας. Και εγώ πρέπει να δηλώσω ότι ο τομέας του τουρισμού περνάει πλέον, γυρνάει σελίδα. Ο θεματικός τουρισμός αρχίζει να παίρνει τα πρωτεία όπως πρέπει. Άρα είναι σειρά των ιδιαίτερων τόπων της χώρας μας, όπως είναι η Κάλυμνος και όπως είναι η Σαμοθράκη, να αναδείξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Και γι' αυτό ήρθαμε εδώ να πάρουμε εικόνες, να πάρουμε τεχνογνωσία και να ανταλλάξουμε φιλία που χρειάζεται σε όλους. Η επιλογή μας το 1997 να ξεκινήσουμε την αναρρίχηση που μέχρι τότε τα βουνά της Καλύμνου ήταν κατάρα Θεού, τώρα έχουν μετατραπεί σε ένα πραγματικό θησαυρό, σε μια πραγματική ευλογία. Το εγχείρημα, αυτό θέλω να συστήσω, δεν είναι εύκολο όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο.
όμως πρέπει κανείς να το δοκιμάσει, να το προσεγγίσει με σοβαρότητα, έτσι ώστε να έχει και τους ανάλογους καρπούς στην πορεία. Οι εξειδικευμένες μορφές τουρισμού πλέον είναι το άλλο κεφάλαιο του τουριστικού προϊόντος για τη χώρα. Εδώ έχουμε τον κύριο Κόνσολα και χαίρομαι που έχει γίνει συνείδηση και στο υψηλότερο επίπεδο της πολιτείας. Στον Πρωθυπουργό, στους Πρωθυπουργούς αν θέλετε και στους έχοντες σχέση με τον τουρισμό, επαγγελματίες κλπ. Εμείς, όπως συμφωνήσαμε με τον Δήμαρχο, θα προχωρήσουμε σε αδελφοποίηση. Έχουμε και να δώσουμε και να πάρουμε. Όταν ανοίγει κανείς την πιάτσα, όταν ανοίγει τη βεντάλια, έχει να κερδίσει και ο ένας και ο άλλος. Τώρα θα έχουν τη δυνατότητα, γι' αυτό είναι εδώ ο κύριος Χατζημάλης, ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί, αρχηγέ μου, την αναρρίχη το 1997, μαζί με την εθελοντική ομάδα Διάση, η οποία κάνει πραγματικά θαύματα εδώ στο νησί, για να τους ρωτήσετε και να ακούσετε απαντήσεις σωστές και να βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Και πάλι να σας καλωσορίσω, είναι ξεχωριστή χαρά και η τιμή που έρχεστε στην καρδιά της Αναρρίχησης, στο Everest θα έλεγα, στη Μέκκα της Αναρρίχησης. Αυτό σημαίνει πολλά. Νομίζω ότι οι επόμενες εβδομάδες, οι επόμενοι μήνες, τα επόμενα χρόνια θα αναδείξουν κάτι, ότι όταν υπάρχουν συνεργασίες, ωφελούνται οι συνεργαζόμενοι. Δίκτυο θα το πούμε, αλυσίδα θα το πούμε, το θέμα είναι ότι θα υπάρξει κοινή ωφέλεια για όλους. Η Κάλυμνος μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να δώσει, θα ήθελα όμως και την δική σας τεχνογνωσία, στα δικά σας τα θέματα που έχετε αναπτύξει, έτσι ώστε να αποκτήσει πραγματικά ουσία αυτή η προσπάθεια που επιχειρείται. Κύριος Τουρέκας. Καλώς ήρθατε και από μένα. Εμείς έρχομαι την ομάδα διάσωσης. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε σε γνώσεις και σε πράξεις να μάθουμε και να δείξουμε πράγματα στους συνανθρώπους μας στην Σαμοθράκη. Η εθελοντική ομάδα. Η εθελοντική ομάδα, να το λέμε αυτό. Είμαστε εδώ πέρα, σε τυχόν ατυχήματα πάντα παρών. Εθελοντικά, με τις γνώσεις που έχουμε εκπαιδευτεί όλα αυτά τα χρόνια, σε οτιδήποτε θέλετε, είμαστε δίπλα σας. Μια δήλωση στην τηλεόραση Αιγαίου, έτσι στον απολογισμό όλων αυτών που είδατε αλλά και υπόθηκαν. Είναι και η δική μας αιμονία. Μετά από τρία χρόνια σχεδίασης στο πλαίσιο του Master Plan από το γραφείο μου μετά εξαιτίας των καιρικών ακραίων φαινομένων που προκλήθηκαν κέρια πλήγματα στη Σαμοθράκη, καταλήξαμε ότι για την πρόοδο και την ανάπτυξη της νήσου θα ήταν σκόπιμο να ενημερωθούμε για τον αναρχητικό τουρισμό στο οποίο αντικείμενο πρωτοπορεί η νήσος της Καλύμνου. Βέβαια. Αυτό ήταν πάντα στην καρδιά μας, πάντα στη σκέψη μας, πάντα στα σχέδιά μας. Ευρισκόμενος ο Πρωθυπουργός της χώρας πριν από λίγες μέρες στον Εύρο και στη Σαμοθράκη, βγήκε μία συνισταμένη μηνυμάτων. Η πρώτη ήταν ο Εύρος εκπέμπει ισχύ και το δεύτερο ότι ίσες ευκαιρίες στις ακριτικές περιοχές δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών βρισκόμαστε σήμερα εδώ και υλοποιούμε ένα σχέδιο, ένα όνειρο, ένα όραμα για την περιοχή. Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί. Μας υποδέχτηκαν οι θεσμικοί παράγοντες και οι εμπλεκόμενοι με ανοιχτή την καρδιά και από την άλλη πλευρά είμαστε και ευγνώμονες, διότι δεν κρύβουν τίποτα, απλόχερα παρέχουν την εμπειρία τους,
απλόχερα μας ενημερώνουν και για την τεχνογνωσία τους και μέσα από αυτήν την συμπεριφορά βλέπω να δημιουργείται το κλίμα της συναδέλφωσης αλλά και πιστεύω και ενδεχομένως την αδελφοποίηση των δύο δήμων, των δύο νήσων που πραγματικά θα δώσει ένα άλλο μήνυμα και στην ακριτική της Βόρειο Ελλάδος, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και στην νησιωτική περιοχή του Νοτιού Αιγαίου. Ξεκινάει μια καινούρια σχέση μεταξύ των δύο περιφερειών, μεταξύ των δύο νήσων, μεταξύ των δύο λαών. Και υπάρχει ικανοποίηση, όπως βλέπετε. Πιστεύω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Ίσχυσαν τη ενώση. Το πεδίο δόξης είναι λαμπρό, εμείς ανοίγουμε δρόμους. Πιστεύω ότι οι δύο δήμαρχοι, οι οποίοι από ό,τι βλέπουν οι άξιοι και συμπίπτουν σε πολλά πράγματα, πιστεύω ότι όλο αυτό το όραμα θα το κάνουν. Θα το προχωρήσουν, βεβαίως. Καλή αρχή, λοιπόν. Σεβασμό εκπέμπω και δηλώνω σε ό,τι αφορά τους κατοίκους της Καλύμνου και των Δωδεκανήσων και ταυτόχρονα μεταφέρω την αισιοδοξία και την γενναιότητα του ακριτικού Εύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποτελεί πυλώνα και ασπίδα του ελληνικού κράτους και μάλιστα δε θέλω να σας πω ότι είναι και η ωραιότερη ανάμνηση της μεγάλης αυτοκρατορίας της ανθρωπότητας. Και το αυτό, διότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι βορρά και νότο, ανατολής και δύσης. Ακριβώς. Και εκεί που συναντώνται δύο θρησκείες και τρεις πολιτισμοί.